Πάμε να ξεκινήσουμε με μόρφου κατευθείαν, καινούριο, να δούμε τι λέει εδώ με την ευκαιρία της εορτής του προφήτη Ηλία. Τι σχέση έχει αυτός ο πληθώρος καύσωνας με την αποκάλυψη την οποία υπηρετεί όλα αυτά τα έσχατα χρόνια ο προφήτης Ηλίας και θα την υπηρετήσει κατά τέλειον τρόπο με τον μαρτυρικό του θάνατο εκεί στην αυλή της Ιερουσαλήμ. Μιλάει για το καύσωνα το μεγάλο εδώ που υπάρχει στην Κύπρο, μάλιστα που είναι ο Δέσποτας, έχει φτάσει και 48 βαθμούς έχω ακούσει σε κάποιες περιοχές εκεί, τρομερός ο καύσωνας. Και όλο στοιχεία βρήκα εδώ μια μελέτη ότι από το Harvard μάλιστα, που έχει πάει και ο Πρωθυπουργός μας εκεί και το έχει βγάλει, και το Harvard λέει διαπίστωσε ότι οι ανεμογεννήτρες προκαλούν περισσότερη θέρμανση. Δηλαδή στην ουσία δουλεύουν σαν τα βεντιλατέρα αυτά του φούρνου, όσοι έχουν φούρνο με αέρα, έχει ένα ανεμιστηράκι μέσα και ανακυκλώνει το ζεστό αέρα. Κάπως έτσι κάνουν και οι ανεμογεννήτριες στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τη μελέτη εδώ του Harvard, και μας έχουν κάνει ψητούς εδώ. Ορίστε, εδώ δείχνει την αύξηση της θερμοκρασίας έτσι, που προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες. Όλη η μελέτη αυτή υπάρχει. Και για να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο μας λέει ο Μόρφου, ενδιαφέρον. Χτες έκαναν η νέα τάξη πραγμάτων ένα πείραμα για να δουν πώς ο κόσμος θα ξαναμπεί στο φόβο και στο χάος εάν διακοπούν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και εμπολής. Αυτό το πείραμα που αναφέρεται ο Μόρφου ήταν όταν στην ουσία σταματήσαν να δουλεύουν όλοι οι υπολογιστές με Windows. Τι είχε γίνει εδώ ο φίλος μας ο Bill, ο Gates που λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο, στείλανε λέει μια αναβάθμιση. Ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε υπολογιστεί ότι συχνά πυκνά στέλνει αναβαθμίσεις η Microsoft στα Windows, και αυτή η αναβάθμιση στην ουσία έριξε το σύστημα των Windows και μπλοκάρανε τα πάντα. Αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματιστήρια, έγινε ένα χάος, έτσι. Service availability. The company did not respond to a request for comment and did not explain the cause of the outage. We did hear from our Fox 5 DC team's Melanie Alnwick a short time ago, who said that some of the flights are returning to normal, but as you can see. Αυτό είναι λοιπόν που βγάλανε υπολογιστές, έτσι, αυτή την μπλε οθόνη του θανάτου όπως τη λέγαμε, και ξαφνικά πέσανε όλα τα συστήματα και έγινε ο χαμός κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και σε εμάς εδώ. Στο αεροδρόμιο με την αναμονή να φτάνει μέχρι και τις 2 ώρες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβάτες κάνουν λόγο και για ακυρώσεις των πτήσεών τους. Οπότε όποτε θέλει ο Bill μπορεί με ένα αρχείο που θα στείλει σε όλους τους υπολογιστές του κόσμου, έτσι, που το 99% δουλεύει με Windows, να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Αυτό είναι το πείραμα που μας έλεγε ο Μόρφου εδώ. Τα κατάφερα. Όλα αυτά να τα παρακολουθείτε. Αλλά πιο πολύ να παρακολουθείτε την καρδία σας. Να μην έχει φόβο. Αυτόν επιδιώκουν και οι δαιμονικές δυνάμεις, αλλά και οι δυνάμεις του σκότους επί της γης. Και ο φόβος φεύγει μόνον όταν κοινωνούμε με βαθιά αίσθηση της αμαρτωλότητας και αναξιότητάς μας. Και τότε, κατά έναν παράδοξο τρόπο, όσο περισσότερο βλέπουμε μέσα μας τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τόσο περισσότερο φωτίζεται ο νους, λεπτύνεται λέει, σήμερα που διαβάζαμε στους κανόνες. Σας το είπα ότι η νέα τάξη δεν θα τα βάλει εύκολα κάτω. Θα χρησιμοποιήσει όλους τους τρόπους, τους βρώμικους που
που με αυτούς συνήθως πορεύεται για να παραμείνει στην εξουσία. Βλέπουμε εδώ την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ που έγινε, έτσι, και πέρασε ξυστά, λέει, η σφαίρα από τα αυτή του. Για λίγα χιλιοστά τη σκαπουλάρισε. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do. Έστριψε, λέει, το κεφάλι του εκείνη τη στιγμή που το πυροβόλησαν και ήταν έτοιμος να το στρίψει και από την άλλη μεριά, αλλά δεν το έκανε. Και έτσι σώθηκε. I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard. Εδώ φαίνεται και η τροχιά της σφαίρας, έτσι. Πώς διαγράφεται ο αέρας που σκίζει η σφαίρα. My right ear. I said to myself, "Wow, what was that? It can only be a bullet." And moved my right hand to my ear. My hand was covered with blood. Just absolutely blood all over the place. Έβαλε μετά, λέει, το χέρι στα αυτή του και γέμισε αίματα. Τον έξεσε δηλαδή η σφαίρα. I immediately knew it was very serious that we were under attack. Bullets were continuing to fly, and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. Ένιωσε, λέει, ασφαλής γιατί είχε το Θεό στο πλάι του, έτσι, παρόλο που πετάγανε οι σφαίρες δίπλα τους. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. Bullets were flying over us. Να, σ' Άγιο είχε ο Τραμπ. Ίσως όντως να είχε Άγιο, έτσι. I pray for President Trump. Pray for him from the bottom of my heart. Mr. President, I pray that you're always healthy. May I be sick and you're healthy. May I be weak and you're strong. May I be fallen and you're standing. I pray every plot that is done against you shall not prevail and be put to shame. And I pray that you are in that White House whether they like it or not. Προσεύχεται, λέει, και ο Μάρι, πώς τον λένε τον επίσκοπο αυτό, για τον Τραμπ, ίσως κι άλλος κόσμος προσεύχεται, οπότε τη γλίτωσε για να τα βάλει με τη νέα τάξη τελικά. Ίσως είναι το γραφτό, θα δούμε. Η μεγάλη σύγκρουση έρχεται τώρα, γιατί από τη Βαβυλώνα θα ξεκινήσουν όλα σύμφωνα με τις γραφές, και από ό,τι φαίνεται η Βαβυλώνα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη είναι η Αμερική. Έτσι λένε όλοι οι μελετητές, συμφωνούν σε αυτό το θέμα. Παρετήθηκε και ο Biden, όπως ήταν φυσικό. Τον παρετήσανε από ό,τι φαίνεται, αν και λένε ότι το έκανε μόνος του, ξέρω εγώ, την παρέτηση και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει μάλλον αυτή η Χάρις, η Καμάλα Χάρις, πώς τη λένε, η αντιπρόεδρος. Και όποιος για να είναι, βέβαια, εντάξει, το ίδιο, μια μαριονέτα θα είναι της νέας τάξης κι αυτός. Εδώ είναι η Καμάλα η Χάρις. In honor of Pride Month, Vice President Harris welcomed the original and current Αυτή εδώ που υποδέχεται το Μουσάτο. Καταλάβαμε, θα είναι το ίδιο πιόνια, ας πούμε. Όποιος και να μπει πάνω από αυτούς. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Θα είναι εκεί το καλύτερο φιλαράκι με το φαντάρο από την Ουκρανία να συνεχίσει ο πόλεμος και τέτοια, έτσι. Αυτά θα θέλουν. Αυτά έχουν στο νου τους. Και με τη Φοντερλάινερ εκεί που βγήκε πάλι εδώ στην Ευρώπη. Η Λεπέν από πρώτη που βγήκε με 10 εκατομμύρια ψήφους τελικά βγήκε τρίτη,
Δεν ξέρω πώς το καταφέρανε γι' αυτό. Έτσι. Γι' αυτό λέω, υπάρχει λησαλέος πόλεμος. Την πήγανε 10 εκατομμύρια λέει ψήφους η Λεπέν, 7 ο Μελανσόν και 6,3 τρίτος ο Μακρόν. Και παρόλα αυτά δεν βγήκε η Λεπέν πρώτη. Σύμφωνα με το γαλλικό σύστημα εκεί. Δεν ξέρω τι συστήματα είναι αυτά. Ο Ζελένσκι βέβαια αρχίζει τώρα και τα μασάει, ναι, να κάνουμε λέει συνομιλίες, να δεχτούμε, να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Είχαμε και ένα θερμό επεισόδιο εντωμεταξύ. Το πρώτο θερμό μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το πόλεμο. Τα προηγούμενα ήταν έτσι μέσω αντιπροσώπου, ας πούμε. Τρίτο επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη απέτρεψαν τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά από το να παραβιάσουν τα κρατικά σύνορα στη θάλασσα του Μπάρετ στον Αρκτικό ωκεανό. Καθώς τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Όχι, αυτό έγινε στον Αρκτικό ωκεανό, πάνω εκεί ψηλά. Πλησίασαν τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, προσάρμοσαν την πορεία πτήσης τους και ακολούθως απομακρύνθηκαν από τα κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το θερμό επεισόδιο έγινε μετά τις καταγγελίες της Ουκρανίας για πέμπτη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο μέσα σε 2 εβδομάδες. Πήρε ο Τραμπ και το φαντάρο, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει «Κανόνισε μόλις βγω, τελειώνει ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, βρίσκα τα εκεί πέρα και να τελειώνει η ιστορία». Έστειλε σαφές μήνυμα ότι αν εκλεγεί θα σταματήσει άμεσα τον πόλεμο. Αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ως ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα φέρω την ειρήνη στον κόσμο και θα τερματίσω τον πόλεμο που κόστισε τόσες πολλές ζωές και κατέστρεψε αμέτρητες αθώες οικογένειες. Και οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να συναντηθούν και να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα τερματίσει τη βία και θα ανοίξει έναν δρόμο προς την ευημερία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το προηγούμενο Σάββατο στην Πενσιλβένια και ζήτησε, όπως ανακοίνωσε, στήριξη για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε και τον Γέροντα Γεώργιο για το προσωπικό αριθμό και τις ταυτότητες. Το θέμα της ταυτότητας είναι προσωπικό, ο καθένας να κάνει τι θέλει. Και η αμαρτία είναι προσωπικό θέμα. Είναι θέση να πορεύσει, πει την πόλευση. Θέση να μηχεύσει, πει την μύηση. Δεν σου λέει κανένας σε απαγορεύει. Μας απαγορεύει ο Θεός. Θες να κατακρίνεις, θες να κουτσομπουλέψεις, θες να έχεις κακίες. Ελεύθερος είσαι. Είναι επιλογές μας όλα. Αλλά το θέμα της ταυτότητας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν λέω ούτε πάρτε την, ούτε μην την παίρνετε. Αλλά όμως οφείλω να σας βοηθήσω να καταλάβετε γιατί μας οδηγούν να πάρουμε αυτήν την ταυτότητα. Γιατί να έχουμε αυτόν τον ηλεκτρονικό αριθμό όλοι. Και χωρίς αυτόν τον αριθμό δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή θα μας διοικούν τα άλλα και τα μπάλα που λέει ο Άρης Κουρμάς ο Κουρμάς. Παλιά εγώ ήξερα, πρόλαβα τουλάχιστον το 63 γεννήθηκα μέχρι το 70 ο κόσμος ζούσε απλά και μπορούσε να επικοινωνήσει για όλα τα θέματά του, για όλα τα προβλήματά του με μια απλή ταυτότητα. Πολύ σοβαρό όντως αυτό το θέμα. Γιατί έρχεται και ο προσωπικός αριθμός όπου να είναι. Που από ό,τι άκουσα θα μπει αυτόματα στον καθέναν, έτσι. Δεν θα σε ρωτήσουν καν, δηλαδή θα σου πούνε αυτός είναι ο αριθμός σου. Και τελείωσε. Δεν είναι θέμα θα πεις δεν θέλω, δεν το παίρνω και δεν κάνω. Θα σου πούνε αυτός, είναι στον δίνει το κράτος αυτόματα, έτσι. Γιατί πλέον είμαστε όλοι γραμμένοι στην ΑΔΕ, ηλεκτρονικά. Οπότε πώς θα αντιδράσεις εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το όνομά σου. Στο Άγιον Όρος, ξέρετε τι μου λένε όταν θέλουν να μπουν κάποια άτομα μέσα. Πέστε μου τα στοιχεία, πατέρα Γιώργη, ποιοι θέλουν να μπουν. Λέω, Απόστολος δεν χρειάζεται, πες μου τον αριθμό ταυτότητος, μου λέει θα τον βρω. Δηλαδή, όχι, δεν το κάνουν σκήμενα για την εχθρή του Χριστού. Πλανηθήκαν κι αυτοί και τους αρκεί ο αριθμός. Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Πορφύριος, όλοι πίσω πλανηθήκαν. Όλοι πίσω θα φοβούμε το χάος μπροστά μας. Αν στο Άγιον Όρος σου λένε για να μπεις, πες μόνο τον αριθμό, δεν χρειάζεται το όρμα που τα βλέπω εγώ τον αριθμό, λέει. Βγαίνει ο αριθμό, εντάξει αυτός.
Θα πει ο αριθμός 400.000, 500, εντάξει. Ο τάδε αριθμός θα προσταγνώσει, θα προσκυνείς. Τι να προσκυνείς, τι αριθμοί. Και είπα χθες για το Άγιον Όρος. Τι, εδώ έχουν και τα QR code, έτσι, στα διαμονητήρια χρόνια τώρα. Που μπαίνει στο καράβι και σου σκανάρουν το QR code. Ας τα γύρωτα. Το Άγιον Όρος υπάρχει ως ένας άλλος παράδεισος που χάθηκε και για τον Αδάμ και την Εύα, αλλά η Παναγία λέει θα είναι μόνο μια γυναίκα, θα είναι μόνο εγώ εδώ πέρα, θα υπάρχουν οι άντρες οι μπουνταλάδες να προσεύχονται στον Υιό μου, να ανατρέχουν τον Υιό μου, να προσεύχονται σε μένα και στους Αγίους για να τους σώσω και να σας σώσω. Και όταν κάποιοι από εκεί μέσα χαριτωθούν και πάρουν και την άδεια του Χριστού και της Παναγίας, βγαίνουν έξω να βοηθήσουν τον Κοσμάκη. Όπως βγήκε ο Πατρό Κοσμάς, όπως βγήκε ο Άγιος Πορφύριος και όπως βγήκε και ο Παπαγιώρης. Τι λέει ο Παπαγιώρης, εσύ τόσο πολύ δυνατός. Γι' αυτό μην κυριά τα δύο όλα. Και έχουμε και έναν αναβρασμό εκεί στο Άγιο Όρος με τη Μονή Εσφυγμένου, έτσι. Με το γνωστό θέμα που το αναμοχλεύουνε κάθε τέτοια εποχή. Για να ακούσουμε. Κρυθμένη κατάσταση στο Άγιο Όρος μετά από έγγραφο της αστυνομίας για επιχείρηση έξωσης, το οποίο έχει κινητοποιήσει τους μοναχούς στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το thestoday.gr, ο αστυνομικός σταθμός Καριών απέστειλε την περασμένη Τρίτη, 16 Εβδόμου, ένα έγγραφο προς την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με το οποίο ζητά άδεια ώστε να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έξωσης σε χώρους του Άθο, με τη συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και βαρέων οχημάτων μετά από αίτημα που υπέβαλε δικαστικός επιμελητής. Το εν λόγω αίτημα ήταν αρκετό ώστε να κινητοποιήσει και τους 118 γέροντες της ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Η επικείμενη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας θορύβησε τους μοναχούς που διαβίουν εδώ και δεκαετίες στη Μονή Εσφυγμένου. Πρόκειται για γέροντες οι οποίοι από το 1972 κρατούν σκληρή στάση εναντί της ηγεσίας της Ορθοδοξίας και έκοψαν κάθε σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξής με εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από την περίοδο εκείνη, στο μοναστήρι κυματίζει το λάβαρο Ορθοδοξία ή Θάνατος. Αυτά λοιπόν απειλούν να κάνουν ντου, όπως λέμε, οι αστυνομικές δυνάμεις για να βγάλουν τα γεροντάκια έξω από το μοναστήρι και να το παραδώσουν, λέει, στην επίσημη αδελφότητα, που είναι τρία άτομα, έτσι, η οποία μένει τώρα στο Βαρθολομέος, όπως τον λένε, νομίζω, μένει εκεί στις Καριές ένα κονάκι που έχουν. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο το θυμάμαι αυτό το πράγμα, ότι τέτοια εποχή πάντα κάτι γίνεται, κάποια τέτοια κίνηση προσπαθεί να γίνει και πάντα αναβάλλεται, δεν πετυχαίνει για κάποιο λόγο, έτσι. Να ακούσουμε και το Μεθόδιο εκεί, το γέροντα της Μονής. Πάλι σας παίρνω να σας ενημερώσω για τις καταστάσεις που γίνονται εδώ. Συνέχεια δεχόμαστε απειλές. Θα μπούμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, θα το κάνουμε με τέτοια χειρουργική επέμβαση που δεν θα πάρει είδηση κανένας. Ήδη έχουν μάθει μέχρι στην Αυστραλία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία. Όλος ο κόσμος έχει μάθει το τι ετοιμάζουν. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα το κάνει με τέτοια χειρουργική επέμβαση που δεν θα πάρει κανένα είδηση. Υπάρχουν και αντιδράσεις, βέβαια, έτσι. Μα εδώ είναι στην Ουρανούπολη αυτοί που διαμαρτύρονται, έτσι. Γιατί έχει πολλούς οπαδούς και οπαδούς εντός εισαγωγικών η Μονή Εσφυγμένου και φανατικούς, θα έλεγα, αρκετά φανατικούς από ό,τι έχω δει και εγώ. Εδώ είχαμε σήμερα για να διαμαρτυρούμε ενάντια στην εκδίωξη των μοναχών της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, την άδεια γιατί εδώ κάνει απόφαση που έχει αποφασίσει ο Πατριάρχος Βαρθολομαίος. Οπότε το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα που είναι σοβαρό. Θα ανέβω και πάνω στο όρος ο Σονούπο. Μπορεί να σας στείλω και από εκεί κανένα
ζωντανό να δω τι γίνεται, έτσι, και από κοντά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τελικά κάτι θα γίνει τελευταία στιγμή και δεν θα γίνει αυτή η εκδίωξη, έτσι. Είναι κρίμα τώρα τα γεροντάκια, το είναι εκεί τόσα χρόνια. Είναι το σπίτι τους πλέον. Και κάτι που χρωστάω από προηγούμενες μέρες, το Family Pride της Θεσσαλονίκης, έτσι. Πλήθος κόσμου. Χαμός, μπράβο στα παιδιά εκεί που βγήκανε και διαμαρτυρήθηκαν παρά τις απαγορεύσεις, τις υποτιθέμενες, έτσι. Ειρηνική διαμαρτυρία πάντα. Άντε πάμε να δούμε τι μας ετοιμάζουν και με το φαγητό, έτσι. Ο Χάραρη είναι κατά του κρέατος. Meat is one of the biggest sources of air pollution and water pollution around the world. Το κρέας, λέει, είναι από τις μεγαλύτερες πηγές μόλυνσης του περιβάλλοντος. Now, if you tell these people, no, you can't eat meat because it ruins the environment, they won't accept. Είδατε πώς δουλεύει, η νέα τάξη. Δεν στα λέει φορά παρτίδα, λέει, δεν θα πούμε, λέει, στους ανθρώπους ότι μην τρώτε κρέας γιατί καταστρέφει το περιβάλλον. Θα κάνουμε διαφορετική δουλίτσα. But there is new technologies that you... Υπάρχουν, λέει, νέες τεχνολογίες που μπορούμε να παράγουμε το κρέας να το τυπώνουμε σε 3D εκτυπωτές, έτσι. Οπότε τι θα κάνουν, θα τα ακριβύνουν τόσο το κρέας που δεν θα μπορεί κανένας να τα αγοράσει. Και θα μας αναγκάσουν να τρώμε αυτές τις ιδέες τις εκτυπωμένες. Το κρέας που παράγεται τεχνητά στα εργαστήρια. Meat, just by growing it in cells, it's called cultured meat or clean meat. And it is much more ecological, it's also much more ethical, because you don't, if you want a hamburger, you don't need to raise a cow and then kill the cow to have an hamburger. You just grow the hamburger. Να τα φας εσύ, Χαράρη, αυτά τα hamburger της συμφοράς με τον καρκίνο. Εμείς θα φάμε το κρεατάκι το κανονικό, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο Άγιον Όρος ακόμα. Στα κατουνάκια στους Δανιηλαίους, αγρυπνία για τους αγιορείτες πατέρες. Όπως καταλαβαίνετε, ανυπομονώ να πάω, έτσι. Οπότε θα τα πούμε, φίλοι μου, να είστε καλά.